Γιατρός στο νοσοκομείο του Κιλκής καταγγέλει σήμερα ότι διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό πριν από 2 εβδομάδες σε ιδιωτικό εργαστήριο και ακόμη και σήμερα δεν φαίνεται ως καταγεγραμμένο κρούσμα στην ΙΔΙΚΑ. Την ίδια ώρα, ιδιωτικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη κοινοποίησε στο ΝΕΟΔΗ αθρηστικά και με καθυστέρηση αποτελέσματα ελέγχων 13 ημερών. Στην πιο κρίσιμη καμπή για την πορεία της πανδημίας, με το συνολικό αριθμό των ανθρώπινων απολειών να ανέρχεται σε 3.194. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων αδιανόητης προχειρότητας και ανεμελιάς από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τη στιγμή που η ακριβής επιδημιολογική εικόνα είναι επιτακτική ανάγκη, η κυβέρνηση επιλέγει να παραδώσει τα τεστ στους ιδιώτες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αλλά με αδρές αμοιβές. Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και την ίστατη στιγμή, να πράξει το αυτονόητο. Μαζική συνταγογράφηση των τεστ, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ και των ανθρώπων του.